βεβαίως, τον κύριο Καπερνάρο Αθήνα το σπίτι μας και τον κύριο Σοφιανό Λαϊκή Συσπήρωση. Καλημερίζουμε όλους σας. Να πούμε δύο λόγια από την επιστολή του κυρίου Σπηλιωτόπουλου που μας έστειλε χθες. Πρέπει να πούμε με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο είχαμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά. Όπως και με όλους. Και με όλους. Δέχτηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει με όλους εδώ. Δέχτηκε την πρόσκλησή μας, είπε ναι, αποδέχομαι την πρόταση και θα είμαι εκεί. Και στον αέρα μας το είχε πει, όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ μόνο του. Mm-hmm. Είχε πει ότι βεβαίως δέχομαι τον debate, γιατί τον είχαμε ρωτήσει, αλλά και στην πρόσκλησή μας για τον debate. Και λέει λοιπόν τώρα στην επιστολή του. Προσέξτε. Τέσσερα απόγευμα εκεί. Απευθύνει στον διευθυντή μας, τον κύριο Μαλέλη, με κοινοποίηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Με έκπληξη, λέει, πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση συμμετοχής του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, επικεφαλής του συνδυασμού μας Αθήνα Μπορείς, σε εκπομπή τύπου debate που διοργανώνει ο τηλεοπτικός σταθμός σας. Εξ αρχής θεωρήσαμε απαραίτητη τη διεξαγωγή debate για το Δήμο Αθηναίων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη διασφάλισης αφενός της ισότιμης και απρόσκοπτης συμμετοχής όλων και αφετέρου κανόνων κοινής αποδοχής που εγγυώνται το δημοκρατικό διάλογο. Δεδομένου ότι η διοργάνωση εκπομπής σας δεν διασφαλίζει τις απαραίτητες αυτές προϋποθέσεις και επιπλέον δεν διευκρινίζει τα κριτήρια της παρουσίας ορισμένων εκ των υποψηφίων και της απουσίας άλλων, ευχαριστούμε, αλλά δεν αποδεχόμαστε την πρόσκλησή σας. Προσθέτως, παρακαλούμε για το αυτονόητο, ναι. Εντάξει. Να φύγει το διαφημιστικό που είχαμε κάνει χθες. Λοιπόν. Πρώτον, τον είχαμε. Η έκπληξη δεν καταλαβαίνω πού εδράζει. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Ναι, η έκπληξη λέγεται συμμετοχή. Τον είχαμε καλέσει. Κανονικότητα και αποδέχτηκε. Μερικά βασικά ζητήματα. Όπως βλέπετε, στην εκπομπή έχουν κληθεί όλοι οι υποψήφοι. Και ο κ. Σπηλιωτόπουλος προφανώς. Φυσικά. Υπάρχει μια απουσία όντως. Είναι του Ηλία Κασιδιάρη, του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής. Η εκπομπή από την αρχή εμφάνισης του νεοναζιστικού κόμματος έχει δηλώσει με σαφήνεια και το έχει κάνει πράξη ότι δεν πρόκειται συνειδητά και με απόφαση και των δυο μας να δώσει βήμα εκφοράς λόγου και προπαγάνδας στο νεοναζιστικό μόρφωμα και στους εκπροσώπους του που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατηγορούνται για βιοπραγίες, δολοφονίες και βιοπραγίες εναντίον πολιτών και πολύ περισσότερο κατηγορούνται επίσης. Και το έχουμε ζήσει για βιοπραγίες απέναντι σε συναδέλφους μας και μα το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει. Αυτή είναι μια θέση αρχής, θέση αρχής από την οποία η εκπομπή, εμείς συγκεκριμένα που οργανώνουμε και παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή, δεν αφιστάμεθα. Είναι αυτή η θέση μας. Την υποστηρίζουμε και την υποστηρίζουμε πάντα. Επομένως, το να κρύβεται ο κύριος Σπηλιωτόπουλος πίσω από την δίθεν ισοτιμία για τη μη συμμετοχή του κυρίου Κασιδιάρη, νομίζω ότι κρίνεται αυτή η στάση. Λοιπόν, εάν εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σπηλιωτόπουλος θέλει να έχει διάλογο με τον κύριο Κασιδιάρη, υπάρχουν άλλες εκπομπές για να συνδιαλλαγεί μαζί. Που έχει πολλούς Κασιδιάρηδες στη σειρά. Πάρα πολλούς. Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής δεν πρόκειται να υπάρξει. Έτσι. Επομένως, η καρέκλα δεν έχει κανένα νόημα, ο κύριος Σπηλιωτόπουλος μπορεί να φύγει. Να μπούμε κανονικά στο διάδρομο μισό λεπτό, διάλογο, παιδιά. Δημήτρη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Οι εποχές που οι πολιτικές δυνάμεις καθόριζαν τους όρους διεξαγωγής μιας πολιτικής συζήτησης έχουν παρέλθει. Γιατί το επικαλείται και αυτό. Εν τω μεταξύ, στείλαμε και στον ίδιο τους κύκλους της συζήτησης, όπως και σε όλους τους δημοσιογράφους, εδώ είναι οι άνθρωποι να το πούνε. Σε κύκλους. Ποια είναι τα θέματα της Αθήνας, συγκεκριμένα είναι. Και στείλαμε τους κύκλους της κουβέντας που θα κάνουμε, θα σας πούμε παρακάτω. Όχι τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι. Συγκεκριμένοι κύκλοι όρους συζητήσεων. Όχι όρους. Κανονίζουν οι προσκαλούντες. Δεν κανονίζουν οι ερωτώμενοι. Αυτό, δεν πρέπει να κανονίζουν. Αυτό έχει λυθεί, παιδιά, από το 96, όταν συζητάγαμε το debate Everett Σιμίτη εκείνη την εποχή. Mm. Αυτό συζητάγαμε. Αμέσως μετά ξεκίνησε η κουβέντα και λέμε οι δημοσιογράφοι πρέπει να οργανώνουν τα debate με τον τρόπο που θέλουν και με τις ερωτήσεις που θέλουν. Πέρασε πολύ καιρό, κύλησε πολύ νερό στο ποτάμι και είμαστε στο σήμερα, το οποίο δεν μπορεί να επαναφέρει το χθες. Λοιπόν, πριν ανοίξουμε τη συζήτηση, επειδή ορισμένοι κύριοι έχουν ζητήσει, δεν ξέρω αν θέλουν να το πούν. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, ο καθένα νομίζω για αυτή την απουσία και για αυτό που είπαμε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Δήμαρχε. Ακούστε κάτι, εμένα μου προξένησε μεγάλη έκπληξη αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον κύριο Σπηλιωτόπουλο κατά τη διάρκεια αυτή τη προεκλογική εκστρατεία να αναιρεί προηγούμενε θέσει του. Μου φαίνεται πάρα πολύ γενική όλη αυτή η αιτιολογία. Εγώ, εμένα δεν με πείθει αυτή η αιτιολογία. Εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ μια κανονική περίπτωση φυγομαχίας από εκείνον μάλιστα, ο οποίος διακήρυται προς πάσα κατεύθυνση ότι μας καλεί όλους σε debate, αντιπαράθεση κτλ. Μην το αναβάσουμε περισσότερο, κύριε Δήμαρχε, δεν θα έχουμε χρόνο. Γι' αυτό να συζητήσουμε τα θέματα. Γιατί θα πάμε με βάση τη δημοτική σειρά που λένε, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, γιατί στην ουσία σήμερα ο κύριος Σπηλιωτόπουλος τους προσέβαλε βάναυσα. Ταυτόχρονα προσέβαλε όλους εμάς που ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή σας, εσάς, τη διεύθυνση και το σταθμό. Και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι οι πραγματικοί λόγοι της απουσίας του κυρίου Σπηλιωτόπουλου
δεν είναι η απουσία του κυρίου Κασιδιάρη, το υπενήσετε στο πρώτο σκέλος της επιστολής σας. Ναι, λέει παρουσίας και απουσίας. Βεβαίως. Αλλά η παρουσία η δική μου εδώ, η δε όψιμη ευαισθησία του κυρίου Σπηλιωτόπουλου προς τον κύριο Κασιδιάρη, που προσωπικά σας έχω δηλώσει ότι δεν είχα καμία αντίρρηση να ήτανε, απλά σέβομαι την απόφαση του σταθμού σας, είναι όψιμη διότι αν θυμάμαι καλά, ο Βασίλης σας με διαψεύσει, όσο ήταν βουλευτής, ψήφισε θετικά για τις άρσεις των ασυλιών όλων των Χρυσαυγητών και του κυρίου Κασιδιάρη, με το σκεπτικό το οποίο είπε ο κύριος Λυρτζής. Μάλιστα. Επομένως, είναι προφάσεις ένα μαρτύρι. Κύριε Σαφιανέ. Η άγνοιά του τον κάνει να φοβάται να είναι εδώ. Ελάτε, κύριε Σαφιανέ. Νομίζω θα μπορούσε να πει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αρνήθηκε και άλλαξε θέση. Από εκεί και πέρα, όλοι κρίνονται. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μάλιστα, κύριε Σακελαρίδη. Νομίζω σε όλους προκαλεί έκπληξη αυτή η πράξη του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Εγώ έχω την αίσθηση και μου κάνει εντύπωση, επειδή έχω ακούσει επανειλημμένα τον κύριο Σπηλιωτόπουλο να ζητάει debate, μου κάνει έκπληξη το γεγονός ότι ενώ γνώριζε πραγματικά τους όρους με τους οποίους θα γινόταν αυτό το debate, αποφασίζει την τελευταία στιγμή να μην συμμετέχει. Εγώ νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά μια φυγομαχία. Επιλέγει και ο ίδιος να καλύψει και το προγραμματικό του κενό πίσω από μια πάμε δικαιολογία η οποία να θέλει στην ουσία να ψαρέψει τα θολά νερά της ακροδεξιάς. Βεβαίως. Εμείς από την Αθήνα το σπίτι μας θα είμαστε παρόντες οπουδήποτε μας καλείτε, είτε δεν μας καλείτε, είτε θα προκαλούμε να μας καλέσετε. Εν πάση περιπτώσει ξέρετε τι εννοώ, είμαστε εδώ να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Δεν σχολιάζω την απουσία του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Καλώς. Θα λοιπόν, δείτε ένα χρονόμετρο που θα έχουμε πάνω στην οθόνη μας δεξιά για να μετράμε και το χρόνο. Για όλους ισχύει αυτό. Το βλέπετε, θα μετράει ανάποδα λοιπόν. Και εκεί θα τελειώνετε την τοποθέτησή σας με τους κύκλους των συζητάει που ξεκινήσουμε. Να πούμε τη διαδικασία. Θα υπάρξουν τρεις κύκλοι. Με βάση τα προγράμματα και τα ζητήματα που υπάρχουν για το Δήμο της Αθήνας, τα προγράμματα των παρατάξεων και τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας. Όπου κάθε υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα στον πρώτο κύκλο 3 λεπτά και στον δεύτερο κύκλο από 2 λεπτά να πει την άποψή του. Θα υπάρξει ένας κύκλος διαλόγου ανάμεσα στους υποψηφίους. Και ένας κύκλος τοποθέτησης. Μια τελευταία. Κάτι που θέλει να πει ο υποψήφιος ως τελευταίο που να μείνει. Υποψήφιο. Λοιπόν, 3 λεπτά είπαμε για τον κάθε υποψήφιο στον πρώτο κύκλο που θα ξεκινήσουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε, το ρολό λοιπόν είναι στην οθόνη. Λοιπόν, κύριε Καμίνη, να ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο λοιπόν με τις βασικές στοχεύσεις για εσάς αλλά και για τους άλλους υποψηφίους. Τις βασικές στοχεύσεις για τη νέα περίοδο, δημοτική περίοδο για τη νέα αρχή. Προτεραιότητες, τομείς και προτεραιότητες. Σε όλους τους τομείς. Στην καθαριότητα, στην οικονομία, στην ανάπτυξη του Δήμου, στα έργα, σε όλο αυτό το κομμάτι. 3 λεπτά για τον καθένα σας με το ίδιο, στην ίδια τοποθέτηση. Ωραία. Καταρχάς, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και έναν απολογισμό. Ναι. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, σώσαμε το Δήμο από τη χρεοκοπία που είχε περιορισμένους κρατικούς πόρους και πεσμένα πάρα πολύ τα δημοτικά τέλη. Στηρίξαμε τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, φέραμε ευρωπαϊκούς πόρους. Για την επόμενη πενταετία θα φέρουμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, ούτως ώστε να γίνουν πια τα έργα στην πόλη που πρέπει να γίνουν, γιατί τώρα κατά βάση θέσαμε τα θεμέλια. Αυτό προϋποθέτει μια Αθήνα μητροπολιτικό δήμο. Το λεκανοπέδιο είναι κατακερματισμένο σε 66 δήμους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η Αθήνα. Τα προβλήματα πια απαιτούν μια μεγάλη πόλη, μια δυνατή πόλη, μια πόλη ανταγωνιστική στον ευρωπαϊκό της περίγυρο. Όχι μόνο για να προσελκύσει τουρισμό, για να προσελκύσει επενδύσεις, για να προσελκύσει όλες τις προκλήσεις οι οποίες εσαρμόζουν. Από εκεί και πέρα στην καθαριότητα. Βάλαμε τα θεμέλια πρώτα απ' όλα με τους βυθιζόμενους συμπιεστές σε 20 σημεία της Αθήνας. Μπαίνουν σε άλλα 50 σημεία, μπαίνουν τετραπλή για ανακύκλωση. Κάνουμε τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων για πρώτη φορά από το 1995 και αφού χάθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι 26 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουμε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Από εκεί και πέρα, κάναμε τον Δήμο ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στην αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Δήμος πια έχει τον στρατηγικό του φορέα ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί τους ευρωπαϊκούς πόρους. Φτιάχνουμε το σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης, το παρουσίασα χτες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η πόλη έχει το στρατηγικό της σχέδιο για να προχωρήσει και φέρνουμε περαιτέρω ευρωπαϊκούς πόρους. Για πρώτη φορά η Αθήνα έφερε αυτόνομα 120 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους. Τώρα συνέβη αυτό το πράγμα, προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια και θα φέρουμε πάρα πολύ περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους στο διάστημα το οποίο προβλέπεται. Από εκεί και πέρα το μεγάλο μας έργο και αυτό το οποίο πρόκειται να συνεχίσουμε είναι η κοινωνική συνοχή.
Ο Δήμος στηρίζει 20.000 ανθρώπους με μια διαφορετική πολιτική πια από τη φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη. Πάμε στην αλληλεγγύη, το οποίο σημαίνει ότι συστρατεύουμε και οι ιδιώτες σε αυτή την προσπάθεια μέσα από χορηγίες σε διαφανείς διαδικασίες και την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Δήμος με τις οικονομίες που έχει κάνει είναι ανα πάσα στιγμή σε θέση να στηρίξει στην πόλη, όχι μόνο δίνοντας φαγητό στους ανθρώπους, αυτό αναφέρομαι στα σίτια, αλλά βοηθώντας τους ανθρώπους πια να σταθούν οι ίδιοι στα πόδια τους, να πάρουν τη τύχη τους στα χέρια τους, και αυτό σημαίνει ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Πολύ. Παραμένω.